Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο και σήμερα με πολύ ζέστη βρισκόμαστε στα Μελίσια για να εφαρμόσουμε χειρισμούς. Οι μέρες γίνονται όλο και πιο ζεστές, ο καύσωνας είναι πάρα πολύ έντονος αυτή τη στιγμή και έχουμε να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι πιο ελαστικά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, τα Μελίσια δεν έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη σε τροφές, κυρίως τις παραφιάδες μας είναι αυτές που προσέχουμε αυτή τη στιγμή να μην μείνουν νηστικές, δηλαδή να συνεχίσουν να επεκτείνουν τους γόνους τους, γιατί έχουμε μερικές παραγγελίες σε παραφιάδες που έχουμε τις επόμενες ημέρες. Και όσα Μελίσια είναι παραγωγικά, δηλαδή ήταν μεγάλα σε πληθυσμό, τα φτιάξαμε. Και πήγα και στον Έλατο ένα πολύ δυνατό μελίσι με ζυγαριά, ώστε να βλέπουμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή είναι νωρίς για να σας πω τι γίνεται, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Έλατος είναι πιο πρόημος από ό,τι νομίζαμε. Εγώ πιστεύω ότι αύριο μεθαύριο θα δούμε πολύ καλά νούμερα στην ζυγαριά που έχω τοποθετήσει, γιατί από πληροφορίες που έχω, άλλοι μελισσοκόμοι ήδη αρχίζουν να βάζουν μέλια μέσα στις κυψέλες τους. Σήμερα οι χειρισμοί που έχουμε να κάνουμε είναι να δείξουμε τι κάνουμε στις παραφιάδες μας. Θέλουμε να δούμε μερικές βασίλισσες οι οποίες γονιμοποιήθηκαν τώρα και κάποια πολύ ωραία πράγματα για το πώς κινούμαστε αυτή την εποχή. Όπως βλέπετε εδώ παιδιά, η κυψέλη αυτή έχει γεμίσει με χόρτα γύρω γύρω. Πάμε λοιπόν να επιθεωρήσουμε την πρώτη παραφιάδα, η οποία είναι με φετινή βασίλισσα και από ό,τι βλέπω έσφιξε σε πληθυσμό. Να σας δείξω μία πατέντα, επειδή μου αρέσει να σας δείχνω αυτά που κάνω. Εδώ μέσα σε αυτό το τροφοδότη, παιδιά, βλέπετε ένα σακουλάκι από τροφή, το οποίο έχω κόψει σε δύο κομμάτια και το έβαλα μέσα. Ο λόγος που το έκανα αυτό είναι ότι αυτή τη στιγμή εδώ στο Αγρίνιο η θερμοκρασία έχει φτάσει πάνω από 34 βαθμούς, δηλαδή έχει υπερβολική ζέστη στο μελισσοκομείο. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν βάζουμε μία τροφή και μία παραφιάδα δεν έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό, επειδή δεν την παίρνει γρήγορα, λιώνει και έχουμε πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει με τις περισσότερες τροφές. Γι' αυτό από όπου αγοράζουμε τις τροφές λένε, όταν έχει τόσο μεγάλη θερμοκρασία, να τις ανοίγουμε από επάνω. Εγώ έκανα αυτό το κόλπο με τον τροφοδότη και οι μέλισσες παίρνουν πολύ πιο ωραία την τροφή χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Με βολεύει δηλαδή απίστευτα αυτός ο τροφοδότης για τη συγκεκριμένη δουλειά. Βλέπετε παιδιά ότι το φελιζόλ που είναι στην άκρη του μελισσιού έχει πολύ μέλισσα, που σημαίνει ότι το μελίσι έσφιξε. Αλλά εγώ γνωρίζω ότι αυτό το μελίσι θα έχει μπόλικο γόνο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν παιδιά, εδώ είναι το πρώτο πλαίσιο που βλέπουμε με γόνο και όπως θα παρατηρήσετε, ο γόνος είναι λίγο σκόρπιος από αυτή την πλευρά. Αυτό που δεν καταλαβαίνετε όμως είναι ότι από αυτή την πλευρά ήταν που ακουμπούσε το φελιζόλ, οπότε δεν μπορούσε η βασίλισσα να γεννήσει όλα τα κελιά και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε έτσι λίγο σκόρπιο γόνο. Από την άλλη πλευρά βλέπετε ότι ο γόνος βελτιώνεται πάρα πολύ. Είναι το πρώτο πλαίσιο με γόνο. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι τα μελισσάκια κρατιούνται από θέμα τροφής. Εγώ το συγκεκριμένο μελίσι του έδωσα ένα κιλό πριν περίπου μία εβδομάδα και το περισσότερο το κατανάλωσε από ό,τι βλέπω. Εδώ παιδιά είναι το δεύτερο πλαίσιο που έχουμε με γόνο. Έχουμε και τη βασίλισσα, η οποία είναι εδώ ακριβώς. Ελπίζω να φαίνεται αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Κάθεται εδώ με την κοιλιά της, μισό λεπτό να την βγάλω λίγο. Νάτι, αυτή που μετακινείται τώρα έχει πάρα πολύ καλή κοιλιά όπως βλέπουμε, είναι και λίγο ανοιχτόχρωμη, πάρα πολύ ωραία βασίλισσα. Πάει από κάτω τώρα. Τώρα τι βλέπουμε στο συγκεκριμένο πλαίσιο παιδιά. Βλέπουμε ότι υπάρχει γόνος, υπάρχει πάρα πολύ γύρι ανάμεσα, δηλαδή το πλαίσιο αρχίζει να ψιλομπλοκάρεται με γύρι. Και το ίδιο έχουμε και από την άλλη πλευρά. Επίσης βλέπουμε να υπάρχουν ορισμένα μελάκια μέσα στο γόνο, που σημαίνει ότι το μελίσι αυτό, η τροφή που του δώσαμε έκανε δουλειά. Το θέμα με τη γύρη τώρα θα δείτε πως θα το λύσουμε. Θα σας δείξω τι κάνω εγώ. Και εδώ παιδιά είναι ο τρόπος που λύνουμε το πρόβλημα με τη γύρη, ξεμπλοκάροντας το μελίσι. Έχω δώσει πριν μία εβδομάδα τουλάχιστον ένα πλαίσιο άχτιστο. Το τονίζω αυτό, άχτιστο, και οι μέλισσες το έχτισαν στο κέντρο του γόνου, το είχα βάλει αυτό το πλαίσιο. Και βλέπετε ότι εδώ έχει γεννηθεί όλο του το μήκος και έχουν βάλει και κάποια μελάκια από την άλλη μεριά στο πάνω μέρος. Εδώ έχουν βάλει κάποια μελάκια, εδώ επάνω, και εδώ όλο αυτό εδώ είναι γεννημένο. Είναι εξαιρετική εικόνα για μελίσι αυτό, δηλαδή το πήγε πάρα πολύ καλά το πλαίσιο όπως ακριβώς περιμέναμε, με αυγό ημέρας και δεν υπάρχει ίχνος από γύρι, που σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο δώσαμε άπλετο χώρο στη βασίλισσα να γεννήσει. Και επειδή οι μέλισσες παιδιά, για να φάνε, για να φτιάξουν κερί, πρέπει να φάνε γύρι,
τις βοηθάμε πάρα πολύ να το ξεμπλοκάρουνε. Βλέπουμε ότι έχουνε μια πολύ ωραία εικόνα σε αυτό το πλαίσιο. Πάμε και στο τέταρτο πλαίσιο του μελισσιού, παιδιά. Εδώ βλέπουμε ένα πλαίσιο το οποίο είναι γεμάτο με γόνο και μέλια στο πάνω μέρος. Εδώ έχει φουσκώσει χαρακτηριστικά το πλαίσιο, εδώ σε αυτό το σημείο. Για το λόγο ότι οι μέλισσες το γέμισαν με μέλι και στο κάτω μέρος όλο αυτό εδώ το μήκος, παιδιά, είναι γεννημένο όλο με σφραγισμένο γόνο που έχει γεννήσει η βασίλισσα. Και από την άλλη πλευρά, ωραία εικόνα. Βλέπω επίσης ότι υπάρχει αυγό ημέρας, δηλαδή η βασίλισσα το γέννησε εκ νέου. Απλώς βλέπω ότι τα μελάκια αρχίζουν να τα τρώνε στο πάνω μέρος, δηλαδή αρχίζουν να τελειώνουν σιγά σιγά, που είναι σημάδι, παιδιά, ότι το μελίσι χρειάζεται λίγη επιπλέον τροφή. Εγώ, επειδή τώρα έχω σκοπό να κάνω ένα κόλπο, μισό λεπτό και να σας το δείξω κιόλας. Λοιπόν, παιδιά, εδώ ακριβώς βλέπουμε τη διάταξη του μελισσιού. Βλέπουμε δύο πλαίσια με γόνο εδώ και δύο πλαίσια με γόνο εδώ. Η τεχνική που δουλεύουμε για να μπορέσουν τα μελίσσια να κουμαντάρουν καλύτερα τη γύρη τους είναι να βάλουμε πλαίσιο στο κέντρο του γόνου, και αυτή τη στιγμή έχω ένα πλαίσιο το οποίο είναι στο 40% χτισμένο περίπου, μπορεί και λίγο λιγότερο, και το βάζουμε στο κέντρο, παιδιά, για το λόγο ότι θέλουμε το μελίσσι να καταναλώσει τη γύρη και να απελευθερωθούν θέσεις για να γεννήσει η βασίλισσα. Βάζουμε και ένα κιλό τροφή στον τροφοδότη, όπως σας έδειξα, παιδιά. Η τροφή που έβαλα στη συγκεκριμένη παραφιάδα, παιδιά, είχε μείνει στον ήλιο, γι' αυτό είναι τόσο ρευστή, και οι μέλισσες θα την πάρουν πάρα πολύ εύκολα τώρα από τον τροφοδότη. Είναι μια πατέντα που κάνω αυτή για να δώσω την τροφή όταν είναι λιωμένη, και έτσι την παίρνουν πιο γρήγορα, είναι σαν σιρόπι με αυτόν τον τρόπο, και θα χτίσουν και πιο γρήγορα την κυρίθρα που είναι στη μέση. Πάμε λοιπόν, παιδιά, τώρα να επιθεωρήσουμε άλλη μία παραφιάδα, η οποία μόλις απέκτησε γονιμοποιημένη βασίλισσα. Ο λόγος που το ξέρω ότι έχει αποκτήσει γονιμοποιημένη βασίλισσα είναι ότι την κοίταξα πριν λίγο και ήθελα να σας δείξω κάποια πολύ χρήσιμα πράγματα. Το πρώτο και το κυριότερο είναι ότι αν δούμε από πάνω το μελίσι, παιδιά, έχει μία απίστευτη ηρεμία. Δείτε πως οι μέλισσες είναι πάρα πολύ ήρεμες ανάμεσα από τα πλαίσια. Είναι σημάδι ότι το μελίσι ξεκίνησε γόνο όταν βλέπουμε αυτήν την έντονη ηρεμία. Δείτε πόσο ήρεμα κάθονται. Εδώ είναι το πρώτο πλαίσιο της παραφιάδας μας, παιδιά. Όπως βλέπετε, ο πληθυσμός είναι πάρα πολύ καλός για πρώτο πλαίσιο, δηλαδή είναι σφιγμένο το μελίσι. Μέσα στο πλαίσιο υπάρχουν γύρες και μέλια, όπως θα δείτε, είναι πάρα πολύ καλό σημάδι αυτό. Και όταν βλέπουμε, παιδιά, οι μέλισσες να κάθονται έτσι σαν αρνάκια, παιδιά, δείτε τι, το κουνάς και δεν κουνιούνται καθόλου οι μέλισσες. Δηλαδή είναι καθαρό σημάδι ότι το μελίσι έχει αποκτήσει καλή και γονιμοποιημένη βασίλισσα. Εδώ είναι, παιδιά, το πλαίσιο το οποίο έχει ξεκινήσει ο γόνος στο μελίσι, δηλαδή η βασίλισσα έχει ξεκινήσει να γεννάει αυγουλάκια. Και αυτός είναι και ο λόγος, παιδιά, που το μελίσι έχει κάτσει τόσο ήρεμο. Επειδή ξεκίνησε ο γόνος και οι μέλισσες επιτέλους θα αρχίσουν να εκθρέφουν νέες μελισσούλες, που είναι και ο σκοπός τους. Εδώ είναι το τρίτο πλαίσιο του μελισσιού, παιδιά. Όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ σφιχτός ο πληθυσμός και εδώ. Τη βασίλισσα δεν τη βρήκα, ίσως είναι στο προηγούμενο πλαίσιο, αλλά την τζάκωσα μόλις τώρα. Εδώ είναι η βασίλισσα, παιδιά. Σας τη δείχνω τώρα όσο πιο καλά μπορώ. Νομίζω φαίνεται καθαρά τώρα η βασίλισσα που κινείται προς τα κάτω. Έχει το χνουδάκι της που είναι σημάδι ότι είναι καινούργια, είναι νευρική. Η κοιλιά της είναι καφέ, όπως βλέπουμε, και όχι μικρή και μαυριδερή όπως ήταν στην αρχή, που είναι σημάδι ότι έχουμε μια καλή και ποιοτική βασίλισσα. Το μελισσάκι αυτό είναι τριάρι σε πληθυσμό. Δεν θα του δώσουμε καινούριο πλαίσιο για το λόγο ότι νέο πληθυσμό θα αποκτήσει σε 21 ημέρες από σήμερα, γιατί σήμερα και χθες ξεκίνησε να γεννάει. Οπότε δεν υπάρχει και λόγος να δώσουμε πλαίσιο. Το φελιζόλ που έχουμε εδώ στην ακρούλα βοηθάει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να του βάλουμε μπόλικη τροφούλα για να μπορέσει να πάρει τα πάνω του. Η τροφή που βάζω στις παραφιάδες για την ανάπτυξη είναι αυτή η τροφή, παιδιά. Είναι η VN Extra Power από την Bee Nectar, μια τροφή που περιέχει πρωτεΐνη, αλλά είναι και θεραπευτική για τη βαρώα και για την οζεμίαση. Τώρα, ο λόγος που δίνω αυτή την τροφή στη συγκεκριμένη παραφιάδα
είναι ότι τώρα κάνει το ξεκίνημά της, δεν υπάρχει σφραγισμένος γόνος, οπότε η τροφή αυτή θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της βαρώα, την έχω δουλέψει και ξέρω ότι είναι αποτελεσματική για αυτό το λόγο. Και αυτό το μελισσάκι, παιδιά, είναι έτοιμο για την μεγαλύτερη ανάπτυξη. Κλείνουμε το καπάκι του μελισσιού μας και προχωράμε σε ένα επόμενο μελίσι. Λοιπόν, παιδιά, εδώ έχουμε μία κυψέλη η οποία είναι χωρισμένη στα δύο, δηλαδή έχει δύο διαφορετικά μελίσια. Έβγαλα τα πορτάκια. Να ξέρετε ότι βοηθάει πάρα πολύ να έχουμε διαφορετικό χρώμα σε κάθε είσοδο για να μην μπερδευτεί η Βασίλισσα όταν θα γυρίσει πίσω κατά τη γονιμοποίησή της. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε να σας λέω μυστικά. Το μελίσι το χώρισα όπως βλέπετε με δύο φελιζόλ και ένα χώρισμα στη μέση. Και εδώ έχει ένα τριάρι μελίσι και άλλο ένα τριάρι μελίσι εδώ. Ο λόγος που χώρισα το μελίσι έτσι είναι επειδή θέλω σε κάθε κυψέλη να έχω δύο βασίλισσες και όχι μία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μία βασίλισσα που γονιμοποιήθηκε εδώ και εδώ δεν υπάρχει καμία βασίλισσα, αλλά δεν το ενοχλώ το μελίσι γιατί μπορεί να υπάρχει και να μην την έχω εντοπίσει ακόμα. Καλό είναι τις βασίλισσες που δεν έχουν γονιμοποιηθεί να μην τις πειράζουμε γιατί μπορούν να χαθούν. Το εδώ μελίσι, επειδή μέτρησα τις ημέρες, ήξερα ότι έχει γονιμοποιηθεί η βασίλισσά του και υπάρχει και είναι μια χαρά, θα σας τη δείξω. Βγάλαμε το κεντρικό πλαίσιο του μελισσιού και εδώ, παιδιά, αυτή η μαυρούλα που βλέπετε είναι η βασίλισσα που έχει αποκτήσει το μελίσι. Είναι ακόμα μικρή η κοιλιά της γιατί δεν έχει ξεκινήσει να γεννάει. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται καλά στην κάμερα αυτή τη στιγμή, αλλά η συγκεκριμένη βασίλισσα είναι χνουδάτη, είναι μεγαλούτσικη σε μέγεθος. Δεν είναι κακή δηλαδή και είναι νωρίς ακόμα γιατί μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες, μπορεί και 4, να ξεκινήσει να γεννάει. Αυτή έχει γονιμοποιηθεί τώρα εδώ και 1-2 μέρες όπως την κόβω και για να ξεκινήσει να γεννάει χρειάζεται τουλάχιστον 4 μέρες περίπου. Εδώ οι μέλισσες βλέπουμε ότι έχουν ανοίξει χώρο στη βασίλισσα. Αυτό είναι το σημάδι που καταλαβαίνουμε στις παραφιάδες ότι κάτι πηγαίνει καλά. Εδώ όλος αυτός ο χώρος, παιδιά, είναι κενός. Που είναι σημάδι ότι οι φερομόνες της βασίλισσας είναι καλές και τις άνοιξαν χώρο για να γεννήσει. Τώρα, αν μια βασίλισσα σαν αυτή δεν θεωρηθεί καλή από εμάς, είναι μικρή σε μέγεθος ή οποιοδήποτε πρόβλημα, πρέπει πρώτα να αφήσουμε να σφραγίσει γόνο, καλόν γόνο σε όλα τα πλαίσια και μετά να κάνουμε αντικατάσταση για να εκμεταλλευτούμε πλήρως όλο το δυναμικό που έχει αποκτήσει η βασίλισσα τις τελευταίες ημέρες. Το μελίσι αυτό, παιδιά, τώρα βάζουμε προσεκτικά μέσα τη βασίλισσα για να μην ταρακουνηθεί. Και επειδή, παιδιά, είδα ότι το μελίσι αυτό έχει πάρα πολλά μελάκια μέσα, ήταν βαριά τα πλαίσια, δεν θα βάλω τροφή, θα αφήσω να καταναλώσει πρώτα τα μέλια που ήδη υπάρχουν και στη συνέχεια να βάλω τροφή εφόσον υπάρχει και γύρι που έρχεται από έξω από τις ανθοφορίες. Αυτό ήταν το βίντεο που ήθελα να σας δείξω για σήμερα. Έχουμε πολλές παραφιάδες για να δείξουμε στη συνέχεια. Περιμένω μία μέρα, παιδιά, να βάλει συννεφιά για να μην έχει αυτόν τον έντονο ήλιο που δεν σε αφήνει να δουλέψεις γιατί έχει πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία. Να ξέρετε ότι έχουμε να δείξουμε πολύ ωραία πράγματα και όσοι μελισσοκόμοι ενδιαφέρεστε για παραφιάδες, επειδή έχω φτιάξει πάρα πολλές αυτή τη στιγμή, η περιοχή μου είναι στο Αγρίνιο και προμηθεύω όποιον θέλει με νέα μελίσια και παραφιάδες, με καινούργιες βασίλισσες, για να φτιάξουν τα δικά τους μελίσια. Αυτά λοιπόν, παιδιά, στοιχεία επικοινωνίας έχω κάτω στην περιγραφή του βίντεο και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας!